Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσμα της διεξαχθής της ονομαστικής ψηφοφορίας επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των συναδέλφων βουλευτών. Ψήφισαν συνολικά 192 βουλευτές. Για την υπόθεση της συναδέλφου Μαρίας Διακάκη υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 182, κατά 8, παρόν 1 και 1 λευκό. Συνεπώς η αίτηση της Αγγελικής Αρχής γίνεται δεκτή. Για την υπόθεση των συναδέλφων κυρίας Γαριφαλιάς Λιάνας Κανέλη και κυρίας Ειρήνης Δούρου υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 2, κατά 182, 7 παρών και 1 λευκό. Συνεπώς η αίτηση της Αγγελικής Αρχής απορρίπτεται. Για την υπόθεση της συναδέλφου κυρίας Ασπασίας Μανδράκα υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 130, κατά 49, παρών 11, 2 λευκά. Συνεπώς η αίτηση της Αγγελικής Αρχής έγινε δεχτή. Για την υπόθεση του συναδέλφου κ. Ταμίλου υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 153, κατά 36, παρόν 2, 1 λευκό. Συνεπώς η αίτηση της Αγγελικής Αρχής έγινε δεχτή. Για την υπόθεση του συναδέλφου κ. Κωνσταντίνου Καντογιώργου υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 154, κατά 37, παρόν κανένας, 1 λευκό. Συνεπώς η αίτηση της Αγγελικής Αρχής έγινε δεχτή. Έχουμε μία ανακοίνωση προς το Σώμα. Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και οι βουλευτές του κόμματός του κατέθεσαν πρόταση νόμου κατάργηση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ 139α. Παραπέμπεται στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή. Με τη συνένεση του Σώματος λύεται η συνεδρίαση για αύριο 5η 13 Ιουνίου 2013 και ώρα 9:30 π.μ. με αντικείμενο εργασιών του Σώματος. Κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικύρων ερωτήσεων, νομοθετική εργασία, μόνο συζήτηση από τις αρχές του ΝΑΡΤ και του Συνόλου, της πρότασης νόμου αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ίδρυση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών. Λύεται η συνεδρίαση.